Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ και τον διοικητή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Γιασάρ Γκουλούρ, στο αρχηγείο του τουρκικού γενικού επιτελείου στην Άγκυρα. Ο αρχηγός του ναυτικού κάλεσε επίσης τον πρόεδρο των αμυντικών βιομηχανιών, Ισμαήλ Ντεμίρ, στην Προεδρία των αμυντικών βιομηχανιών. Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, τη διμερή αμυντική συνεργασία και τα αμοιβαία συμφέροντα. Ο ναύαρχος Νιάζη επένεσε το ρόλο και τις συνεισφορές των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για τη διατήρηση της ναυτικής ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Νωρίτερα, ο αρχηγός του ναυτικού έθεσε επίσης στεφάνι στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ στην Άγκυρα. Τούρκοι αξιωματούχοι αναγνώρισαν τις προσπάθειες του ναυτικού του Πακιστάν για διατήρηση της θαλάσσιας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή του Ινδικού ωκεανού. Η Άγκυρα καλεί τους Πακιστανούς στο Αιγαίο με κάθε ευκαιρία, έχοντας την δική της ατζέντα και σχέδια σαφέστατα. Το Πακιστάν είναι η κύρια χώρα σε αυτό το τουρκικό σχέδιο, αφού Τούρκοι και Πακιστανοί αποφάσισαν και υλοποιούν την μόνιμη παρουσία μονάδων επιφανείας και αεροσκαφών του Πακιστανικού πολεμικού ναυτικού στην τουρκική επιχείρηση Ασπίδα της Μεσογείου, την οποία έχει ενεργοποιήσει η Άγκυρα και αποφθαλμία θαλάσσια οικόπεδα κοντά στο Καστελόριζο. Το Πακιστανικό και Τουρκικό πολεμικό ναυτικό διατηρούν θερμές και στενές σχέσεις, έχοντας όμως σαφείς βλέψεις πλέον σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αφού η Άγκυρα προωθεί τον δικό της άξονα στην περιοχή κατά του γνωστού άξονα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου-Γαλλίας. Όπως σας είχαμε αναφέρει πρώτη στο Πενταπόσταγμα, η Τουρκία άρχισε να ετοιμάζει τις συμμορίες της στην Συρία, ώστε μετά από το Καραμπάχ να τη στείλει στο Κασμίρ για να πολεμήσουν υπέρ του Πακιστάν και ενάντια στην Ινδία, έχοντας χάσει εντελώς το μέτρο της λογικής. Παράλληλα, η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών που στόχο έχουν να πλήξουν την Ινδία δεν σταματά μόνο στις καλές σχέσεις των πολεμικών ναυτικών. Το Πακιστάν φαίνεται πως θέλει να μπει στη λίστα αγοραστών της Άγκυρας, προσθέτοντας στο δυναμικό του μικρά οπλισμένα αεροσκάφη από πολλές τουρκικές εταιρείες για την ενίσχυση του στόλου UAV με σκοπό την ανάπτυξη κατά μήκος των συνόρων του με την Ινδία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.